Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα περιοριστεί μεν κι άλλο η αστάθεια, δεν θα λείψουν όμως κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Θα δούμε σε ποιες περιοχές που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και λίγο πιο έντονο χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο θα ξεκινήσει με συννεφιές κατά τόπους και κατά περιόδους λίγο πιο πυκνές. Κυρίως εδώ στα δυτικοκεντρικά αναμένεται να έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, τις μεσημβρινές, κυρίως απογευματινές ώρες με κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες που επαναλαμβάνω δεν αποκλείεται να έχουν τοπικά και λίγο πιο έντονο χαρακτήρα. Πιο νότια οι όποιες τοπικές βροχές με τη μορφή μπόρας θα είναι ακόμα πιο τοπικές και στις βόρειες περιοχές, κυρίως στις πρωινές προμεσημβρινές ώρες εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες τοπικές βροχούλες με τη μορφή μπόρας. Στα υπόλοιπα βόρεια και εδώ μόνο στα ορεινά φαίνεται να βγάζει κάποιες μπόρες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ενώ ο καιρός θα παραμείνει πολύ καλός σε όλη σχεδόν την Ανατολική και την Νότια Νησιωτική Ελλάδα, με την Βόρεια Κρήτη να έχει κάποια σύννεφα μέχρι και λίγο πριν το μεσημεράκι. Τώρα πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού από το απόγευμα αργά και μέχρι και το τέλος του Σαββάτου. Βλέπετε, θα περιοριστεί προς το βράδυ πλέον του Σαββάτου η αστάθεια ακόμη περισσότερο. Κάποιες τοπικές βροχούλες με τη μορφή μπόρας δεν αποκλείεται να περιοριστούν και να εντοπίζονται κυρίως στα πολύ δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας. Στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, λίγα σύννεφα, όσο πιο κεντρικά και νότια, από το απόγευμα και μετά αναμένονται ακόμα λιγότερα σύννεφα. Οι άνεμοι τώρα από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ, το εξάρι κυρίως για τα Δωδεκάνησα. Βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν μόνο στην περιοχή της Βορειοανατολικής Ελλάδας, στο Θρακικό, που δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 14 με 25 βαθμούς. Βλέπετε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές και πάλι μεταξύ βορειοδυτικής Ελλάδας και νότιο-ανατολικής. Αλλά αυτές οι πολύ μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές που είχαμε και σήμερα. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο υδράργυρος εκτινάχθηκε στην Κρήτη, την Βόρεια, σήμερα στους 37 βαθμούς Κελσίου. Φαίνεται ότι θα πέσει η θερμοκρασία σταδιακά από αύριο στα ανατολικά τμήματα. Αυτός ο φθινοπωρινός καύσωνας υποχωρεί. Δεν θα έχουμε πάνω από 30 άρια, το πολύ 33 άρια. Εδώ μόνο στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείεται για μία ακόμη μέρα να παρατηρηθούν θερμοκρασίες κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γύρω στους 24, 22 με 25 στα βορειοδυτικά, γύρω στους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα παιδινά ή πυρωτικά τμήματα της χώρας μας. Στην Αττική.